Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάμε να σας δείξω πως μπορούμε αυτό το υπέροχο σχέδιο να το κάνουμε εσάρπα ή μπορούμε να το κάνουμε κασκόλ. Πλέχεται πάρα πολύ εύκολα, αποτελείται από δύο μόνο εναλλασσόμενες σειρές. Μετά θα σας δείξω ακριβώς πως είναι. Αυτές είναι περασμένες κλωστές μέσα στο σχέδιο, γι' αυτό δείχνει αυτό το πανέμορφο σχέδιο, το οποίο είναι φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, όπως γνωρίζετε, στο βίντεο υπάρχουν οι ρυθμίσεις. Πάμε την ταχύτητα στο επίπεδο το οποίο είναι η κάθε μια μας και ενημερώνω σιγά σιγά με υπότιτλους. Οι ρυθμίσεις είναι το γρανάζι το οποίο είναι στα δεξιά. Το ανοίγετε ταχύτητα αναπαραγωγής. Πάμε να το αρχίσουμε. Εγώ, κορίτσια, θα πάρω ένα απαλό ροζ χρώμα για να σας κάνω ένα δείγμα. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι πολλαπλάσιο του 9, που θα πάω να κάνουμε ένα μικρό, γιατί εγώ θα κάνω ένα μικρό, το οποίο θα αποτελείται από 18 αλυσίδες. Θα πάρω την κλωστή μου, γύρω από το δάχτυλό μου θα κάνω έναν κύκλο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να ασφαλίσω την κλωστή μου. Στη συνέχεια θα πάω να κάνω αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα την περνάω μέσα από τη θηλιά μου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αρχίσω να κάνω αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έχω κάνει 18 αλυσίδες και μία 19, θα πάω στη 18η, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο, θα περάσω στη διπλανή αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Άρα έχω δύο άριχτα στις δύο μου πρώτες αλυσίδες, ένα στο καθένα. Στη συνέχεια, δύο αλυσίδες θα κάνω, γιατί από την κάτω μεριά θα πρέπει να αφαιρέσω δύο αλυσίδες. Μία, δύο αλυσίδες αφαιρώ, πάω στην τρίτη, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου. Παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Πάω μετά στη διπλανή μου, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω με άριχτο. Δύο αλυσίδες πάλι, αφήνω ένα, μία και μία, δύο αλυσίδες. Πάω στην τρίτη, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο και περνάω και δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Ό,τι έκανα από εδώ μέχρι εδώ θα το κάνω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Τώρα αφήνω τα δύο, πάω στα τελευταία δύο, να κάνω δύο άριχτα, ένα στο καθένα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Τώρα θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Έκλεισα την πρώτη μου σειρά. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και θα πάω να κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή να κλείσω τις άλλες μου δύο. Άρα έχω κάνει δύο ποδαράκια, ένα στο καθένα, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ στο πρώτο άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο διπλανό άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω ένα ακόμα ποδαράκι. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, εδώ δίπλα, βάζω βελονάκι, τραβάω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο πάλι, τραβάω ένα ποδαράκι. Βλέπετε τι ωραία, αυτό θα το κάνετε ώσπου να τελειώσετε τη σειρά σας. Έχω κάνει ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Άρα έκανα και τη δεύτερη μου σειρά, θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου κάνοντας μία αλυσίδα και πηγαίνοντας επάνω στο ποδαράκι να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω την κλωστή μου, να πάρω κλωστή και να κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Στο επόμενο ποδαράκι πατάω επάνω του, παίρνω κλωστή και τη φέρνω μπροστά ώστε να πάρω ξανά κλωστή και να κλείσω με άριχτο. Δύο αλυσίδες, περνάω δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω με άριχτο. Στο διπλανό βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Ό,τι έκανα από αυτό το σημείο μέχρι τα εδώ θα το κάνω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Τώρα κορίτσια, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο,
θα γυρίσω το πλεκτό μου και κάνω τη δεύτερη μου σειρά. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, επάνω στο άριχτο θα ξαναπατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Ένα και ένα, δύο. Βλέπετε, δεν είναι τίποτα, κάνουμε επανάληψη της πρώτης και της δεύτερης σειράς και θα το φτάσετε στο μήκος το οποίο εσείς θέλετε, ανάλογα αν θέλετε να είναι εσάρπα, είναι γύρω στα 55 με 60 εκατοστά ανάλογα στο νήμα, και αν θέλετε να είναι σε στυλ κασκόλ είναι γύρω στα 40 εκατοστά περίπου. Το μήκος ποικίλει ανάλογα με το ύψος, συνήθως είναι 1,60 με 1,80 για τις εσάρπες. Πάμε να σας δείξω πώς μπαίνουν τα κλώσια. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι το έχω εγώ αυτή τη στιγμή τελειώσει. Ας είναι δείγμα. Θα πάρετε την κλωστή σας, όποιο χρώμα θέλετε, και θα υπολογίσετε το μήκος το οποίο θέλετε για να βάλετε τις κλωστές σας μέσα. Και θα πάρετε από τη μία μεριά και θα πηγαίνετε ένα λάξ ζιγζάκ, δηλαδή θα περνάτε από τη μία από κάτω, από πάνω παίρνω κλωστή, ξανά από κάτω, από πάνω και ξανά το ίδιο. Αυτό θα το κάνετε σε όλες τις κλωστές σας. Πάμε να σας δείξω άλλη μια φορά και ένα άλλο, το δεύτερο μου χρώμα με τον ίδιο. Από τη μία μεριά περνάω από κάτω. Καλό είναι το βελονάκι να το έχετε ως οδηγό, βοηθάει στο να περνάτε γρήγορα. Βλέπετε, το πηγαίνουμε από κάτω, τραβάμε από κάτω και τώρα θα το πάρω από την πάνω μεριά να βγει. Πάω να βάλω και τα άλλα δύο, ώστε να σας πω τι άλλο θα κάνουμε. Βλέπετε, ας υποθέσουμε ότι έχουμε περάσει τις κλωστές. Τώρα τι θα κάνετε. Θα πάτε ακριβώς εδώ που έχουμε κάνει την τρυπίτσα και θα μπείτε από τη μία, θα πάρετε τη μία σας κλωστή, θα την τραβήξετε ακριβώς έτσι όπως την πέρασα εγώ, τη μία πάνω και την άλλη, και μετά θα πάνετε να πάρετε από τη μία μεριά στην άλλη, βλέπετε, και θα την περάσετε και θα κάνετε ένα γκόμπο και μετά άλλον έναν για να το τελειώσετε. Αυτό το κάνουμε για να μην μας φύγουν οι κλωστές καθόλου. Αυτό φυσικά θα το κάνετε και από την άλλη μεριά. Κάτσε να το κόψω για να σας το ξαναδείξω. Τη μία μεριά περνάμε. Την παίρνουμε και την περνάμε μέσα. Εδώ. Και μετά παίρνουμε τις δύο μεριές και τη μία μεριά από τη μία, την άλλη από την άλλη, από κάτω βγαίνουμε και κάνουμε τον κόμπο και άλλο ένα, δύο. Έτσι γίνεται ο κόμπος και μετά θα το κόψετε στο μήκος που θέλετε εσείς για να φαίνεται ομοιόμορφα τα κρόσια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!